Καλησπέρα και πάλι. Μαζευτήκαμε πάλι εδώ μαζί με τον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα Άννα, καλησπέρα και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Ήρθαμε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική συζήτηση που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με το μύθο του Ηρός, σε σχέση με την πορεία της ψυχής μας και το σκοπό της ζωής μας. Επειδή είμαστε πολύ χαρούμενοι, αφού την προηγούμενη φορά πολλοί άνθρωποι παρακολούθησαν αυτή τη συνέντευξη, πήραμε πολλά τηλεφωνήματα και αρκετές ερωτήσεις, νομίζω αυτό Γιώργο... Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Έχουν φτάσει και σε μένα και ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία σήμερα να ξεκινήσουμε απαντώντας σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις, ακριβώς για να δούμε και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Εξαιρετικά. Σου λέω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις που έχουν σχέση με την ψυχή για να μπορέσεις εσύ να τις ταξινομήσεις, ναι, και να μας δώσεις τις απαντήσεις. Ναι. Κάποια τηλεθεάτρια ρωτάει πότε αρχίζει το ταξίδι της εξελικτικής πορείας της ψυχής και πώς είναι αυτό. Αν όταν η ψυχή δεν είναι ενσαρκωμένη, τι είναι αυτό που της λείπει για να κατέβει να ενσαρκωθεί πάλι και πού βρισκόταν πριν ενσαρκωθεί και σε ποια μορφή. Μάλιστα. Θεωρώ καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε αυτές τις ερωτήσεις, διότι σύμφωνα με αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, αναφερθήκαμε στο θέμα της ψυχής, στο τι γίνεται όταν η ψυχή εγκαταλείψει το υλικό μας σώμα και βρεθεί πλέον στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Επομένως, είναι πολύ λογικό να έχουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να δώσω τις απαντήσεις όπως δίνονται μέσα από τον Πλάτωνα στον μύθο του Ηρός. Ξεκινώντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο μύθος του Ηρός είναι το τέλος της πολιτείας του Πλάτωνα και είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο κείμενο ως προς το τι συμβαίνει στην ψυχή μας όταν εγκαταλείψει αυτόν τον μάταιο κόσμο. Όπως γνωρίζουμε, η ψυχή θεωρείται αθάνατη. Επομένως, όταν το σώμα, το υλικό μας σώμα πεθάνει, αυτό που πεθαίνει είναι μόνο το σώμα. Η ψυχή θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν πριν ενσαρκωθεί και κατά την ίδια ακριβώς λογική και εκεί που θα πάει μετά τον θάνατο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας άλλος τόπος στον οποίο γεννιέται και ζει η ψυχή όταν δεν είναι σε σώμα, όταν είναι άσαρκη, όταν δεν είναι ενσαρκωμένη και υπάρχει και η γη, ο πλανήτης, στον οποίο η ψυχή έρχεται για να ενσαρκωθεί. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά είναι ακριβώς πώς γεννιέται η ψυχή. Είναι δηλαδή και η ερώτηση που μου έκανες. Είναι σίγουρα μία πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, διότι ό,τι έχει να κάνει με την ψυχή, από τη στιγμή που η ψυχή είναι αόρατη, οτιδήποτε πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε αν είναι έτσι ή αν δεν είναι έτσι. Ακριβώς, είναι δύσκολο να το αποδείξουμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο που μας λέει επακριβώς πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία της ζωής και του θανάτου. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε ότι σύμφωνα και με τον Πλάτωνα αλλά και με τον Πλούταρχο που μας δίνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πληροφορία σε ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει στο περιεμφαινομένου προσώπου στον κύκλο της Σελήνης, υπάρχει η πληροφορία ότι η ψυχή μας είναι ηλιογενής. Ναι. Ηλιογενής σημαίνει όπως ακριβώς το λέει η λέξη, είναι απολύτως συγκεκριμένη, ότι γεννιέται στον ήλιο. Εάν ξεκινήσουμε από αυτό το δεδομένο και αρχίσουμε να αναλύουμε το τι σημαίνει ότι η ψυχή γεννιέται στον ήλιο, είναι πολύ εύκολο πλέον να καταλάβουμε όλη την υπόλοιπη πορεία. Με πάντοτε οδηγό μας στον μύθο του Ηρός, όπου περιγράφεται επακριβώς αυτή όλη η εξελικτική διαδικασία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να προσπαθήσω να ερμηνεύσω και να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε όλοι να καταλάβουμε τι σημαίνει το ότι η ψυχή γεννιέται στον ήλιο. Καταρχήν, με τα γήινα δεδομένα που γνωρίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή σαν ενσαρκωμένοι άνθρωποι, γνωρίζουμε ότι η ψυχή μας
είναι αθάνατη, μάλλον δεχόμαστε ότι η ψυχή μας είναι αθάνατη, κάτι που τώρα μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, διότι ακριβώς με την ίδια λογική, αθάνατος είναι και ο ήλιος. Μπορεί να μην είναι αθάνατος στο σύνολο της διάρκειας της ζωής του, αλλά όταν η διάρκεια που ο ήλιος εκπέμπει φως τεκνοβολία υπολογίζεται σε κάποια δισεκατομμύρια, νομίζω 10 δισεκατομμύρια χρόνια, αυτό για έναν άνθρωπο που ζει, ας πούμε, 100 χρόνια, αν θα ζήσει, προφανώς τα δύο μεγέθη μεταξύ τους είναι ασύγκριτα. Μπορούμε να πούμε ότι, επομένως, ότι ο ήλιος είναι αθάνατος. Άρα λοιπόν η ψυχή, αφού είναι ένα κομματάκι από τον ήλιο, θεωρείται και αυτή αθάνατη, και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη λογική που ερμηνεύεται στα αρχαία κείμενα, ότι η ψυχή είναι μία πολύ μικρή φλογίτσα, ένα φωτόνιο που θα λέγαμε στην φυσική σήμερα, και έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με αυτές που έχει και το αστέρι από το οποίο προέρχεται, δηλαδή ο ήλιος. Το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε, από τη στιγμή που δεχτούμε αυτή την κατάσταση, να καταλάβουμε γιατί θα έπρεπε η ψυχή να γεννηθεί στον ήλιο και κατ' επέκταση όλη αυτή την πορεία της εξέλιξής της, την εξελικτική πορεία που λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσει ώσπου να βρεθεί στη γη. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και παρόλο που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να το κατανοήσουμε, όπως θα το εξηγήσω στη συνέχεια, είναι κάτι που είναι μια γνώση, ας το πούμε, που δεν είναι έτσι ευρέως διαδεδομένη. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή γεννιόμαστε στον ήλιο, είμαστε αυτό το φωτόνιο, αυτή η ψυχή που γεννιέται. Ας πούμε ότι ο ήλιος είναι μια τεράστια λαμπάδα και εμείς είμαστε ένα κεράκι που παίρνουμε φως από τον ήλιο και φεύγουμε. Και αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κεράκια που παίρνουν φως, άρα αποκτούν υπόσταση. Προσέξτε ότι ο ίδιος ο ήλιος, αυτή η λαμπάδα, δεν έχει καμία μεταβολή, δεν έχει πάθει, έτσι δεν είναι, απολύτως τίποτα. Όσα κεράκια και να ανάψουμε, η λαμπάδα είναι λαμπάδα. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε και έδωσε, μεταλαμπάδεψε αυτό το φως σε άλλες οντότητες. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι γεννιόμαστε αυτή τη στιγμή επάνω στον ήλιο, στην επιφάνεια του ηλίου. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς θα είναι η ζωή μας επάνω στον ήλιο. Ως ψυχή πάντοτε. Ως ψυχή εννοώ ότι δεν υπάρχει υλικό σώμα. Διότι επάνω στον ήλιο, τι υλικό σώμα να υπάρχει, θα είχε καεί την ίδια στιγμή εξορισμού. Άρα δεν υπάρχει υλικό σώμα, υπάρχει αυτό το ενεργειακό σώμα, ας το πούμε, της ψυχής μας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει η ζωή, έτσι. Υπάρχει η έννοια ότι έχουμε μια ζωντανή ύπαρξη που αρχίζει το ταξίδι της εξελικτικής της πορείας. Επάνω στον ήλιο λοιπόν, ας θεωρήσουμε τα σώματα μας είναι τέτοια που μπορούμε και ζούμε, βρισκόμαστε, περπατάμε επάνω στον ήλιο. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι είδους ζωή μπορούμε να κάνουμε. Και θα διαπιστώσουμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ λίγα και περιορισμένα πράγματα λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που ισχύουν εκεί. Αλλά θέλω να εστιάσουμε πιο πολύ την προσοχή μας στο θέμα ότι ο ήλιος είναι ένα περιβάλλον που δεν έχει αυτό που έχει η γη, δεν έχει τον διπολισμό. Λειτουργεί σαν ένα μονόπολο που σημαίνει ότι τα πάντα, ό,τι συμβαίνει μάλλον επάνω στον ήλιο, δεν έχει το αντίθετό του. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβουμε αυτό, εάν σκεφτούμε ότι στον ήλιο έχει πάντα φως, για παράδειγμα. Άρα δεν υπάρχει το σκοτάδι. Άρα αυτή η ψυχή που μόλις γεννήθηκε και θα ζήσει για όσο ζήσει επάνω στον ήλιο, δηλαδή για πάντα, αφού είναι αθάνατη μαζί με το αστέρι και η ψυχή είναι αθάνατη, αυτή η ψυχή είναι καταδικασμένη να μην μάθει ποτέ τι είναι το σκοτάδι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αφού δεν υπάρχει ημερονύκτιο. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα ότι είναι καταδικασμένη να μην μάθει. Με την ίδια λογική,
Αν δεχτούμε, είναι το κρύο. Ακριβώς. Αν δεχτούμε ότι ο ήλιος έχει κάποια εκατομμύρια βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα, εκατομμύρια για μας, έτσι, γιατί για την ψυχή δεν νομίζω ότι θα της φανεί ότι είναι κάνει ζέστη. Ή... Αυτό, αυτή είναι η φύση της. Είναι άειλη, δεν καταλαβαίνω. Μα είναι και η φύση της, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ψυχή δεν θα μάθει ποτέ τι είναι το κρύο, όπως ακριβώς το είπες. Κατ' επέκταση δεν θα μάθει πολλά άλλα πράγματα. Δεν θα μάθει τι σημαίνει να μετακινούμε, να πηγαίνω από έναν τόπο σε κάποιον άλλον, διότι ο ήλιος αποτελεί μια ομοιόμορφη μάζα και επιφάνεια, τεράστια μεν, αλλά ομοιογενή δε, που δεν μπορεί να πει ότι φεύγω από εδώ και πάω, για παράδειγμα, ένα ταξίδι στην Αμερική. Δεν υπάρχει Ελλάδα και Ευρώπη και Αμερική, υπάρχει μια, ας το πούμε, αχανής θάλασσα, να το φέρουμε στα γήινα δεδομένα, ένας ωκεανός που δεν βλέπουμε πουθενά στεριά. Επομένως, είτε είμαι εδώ, είτε πάω λίγο πιο πέρα, είτε γυρίσω πίσω, δεν έχει κανένα νόημα, δεν ξέρω που είμαι, δεν υπάρχει στίγμα, διότι είμαι παντού και πουθενά, την ίδια στιγμή. Βλέπεις ότι είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να πούμε, αλλά πρόσεξε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι μεν, η ψυχή δεν θα μάθει ποτέ τι είναι το κρύο, τι είναι το σκοτάδι, τι είναι το δεξί, τι είναι το αριστερό, τι είναι το επάνω, τι είναι το κάτω, τι είναι το μέσα, τι είναι το έξω, τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, θα μου κατ' επέκταση όλα αυτά τις καταστάσεις που αρχίζουμε να μαθαίνουμε ως ενσαρκωμένοι. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ψυχή η οποία είναι εξ ορισμού αθάνατη. Δηλαδή, και προσέξτε, η έννοια της αθανασίας είναι κάτι που επίσης νομίζω δεν έχουμε καταλάβει και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Αθάνατος δεν σημαίνει απλά ότι δεν πεθαίνω ποτέ. Αθάνατος σημαίνει ότι δεν μπορώ να πεθάνω. Δεν έχω τη δυνατότητα να πεθάνω. Αθάνατος θα πει ότι γεννήθηκα και ζω για πάντα. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν να γεννηθεί η ψυχή στον ήλιο, ως παράγωγο του ήλιου, ως αυτό το φωτόνιο που είπαμε, και να για πάντα στην αιωνιότητα, στους αιώνες των αιώνων, να μείνει σε μία κατάσταση που της απαγορεύει να μάθει κάτι. Και εδώ ακριβώς είναι το ζητούμενο, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι αυτό το περιβάλλον του ηλίου που περιγράψαμε είναι ένα περιβάλλον που στην πραγματικότητα απαγορεύει την εξέλιξη. Και αυτό είναι και το μυστικό. Απαγορεύει την εξέλιξη. Η ψυχή αυτή είτε ζήσει ένα χρόνο, είτε 10 χρόνια, είτε 1 εκατομμύριο χρόνια, θα γνωρίζει και θα ξέρει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τίποτα. Παρόλα αυτά, είναι αθάνατη. Και παρόλα αυτά, έχει μέσα της την δυνατότητα της αιωνιότητας. Αυτή η αιωνιότητα, λοιπόν, δεν πρέπει να χρησιμεύσει σε κάτι. Δεν θα πρέπει, η λογική μας δεν λέει ότι με κάποιο τρόπο, αφού γεννήθηκε η ψυχή, θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτή την εξελιχτική της πορεία και να φροντίσει με κάποιο τρόπο να μάθει αυτά που δεν μπορεί να μάθει επάνω στο περιβάλλον, επάνω στην επιφάνεια του ηλίου. Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο, έτσι όπως σας το περιέγραψα, να το καταλάβουμε, ότι η ψυχή, αν θέλει να προχωρήσει, θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταλείψει το περιβάλλον του ήλιου. Και από εκεί ξεκινάει αυτό το μαγευτικό ταξίδι της ενσάρκωσης. Διότι, επίσης αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε, είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες, τις ηλιακές, τις συνθήκες του μονόπολου, υποχρεωτικά δεν υπάρχει ύλη. Όλα αυτά είναι ενεργειακά, όλα αυτά είναι άειλα, είναι ο άειλος κόσμος που έχει άλλες ιδιότητες, που κινείται διαφορετικά και που σιγά σιγά θα δούμε ποιες είναι όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις του. Αυτό λοιπόν που γίνεται βάσει των αρχαίων κειμένων και ειδικά βάσει του μύθου του Ηρός, είναι ότι η ψυχή με κάποιον τρόπο, μετά από κάποιο διάστημα, εγκαταλείπει
το περιβάλλον του ηλίου. Αυτό μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το φανταστούμε σαν μια ακτίνα φωτός. Φωτόνιο είναι, ακτίνες εκπέμπει ο ήλιος, φεύγει μέσα από αυτές τις ηλιακές ακτίνες. Μάλιστα. Όμως, κάτι άλλο που πρέπει να υποχρεωτικά να συμπληρώσουμε είναι ότι να φύγει από τον ήλιο, αλλά να πάει πού. Θα πρέπει να υπάρχει ένας άλλος χώρος, ένα άλλο περιβάλλον που ακριβώς να λειτουργεί με τρόπο διπολικό, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει αυτές τις γνώσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να πάρει εκεί που ήταν. Αυτό το περιβάλλον λοιπόν το διπολικό, όλοι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι φυσικά η Γη. Και θα έλεγα ότι είναι κάθε πλανήτης, διότι οι πλανήτες γνωρίζουμε ότι γυρίζουν καταρχήν γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος είναι ένας πόλος, ο πλανήτης όμως που γυρίζει γύρω από τον ήλιο, το λέμε και σήμερα, έχουμε βόρειο πόλο και νότιο πόλο. Άρα είναι ένα μαγνητικό δίπολο και λειτουργεί κατεξοχήν επάνω στον πλανήτη η έννοια του διπολισμού. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η ψυχή στη Γη θα ενσαρκωθεί, αλλά θα μάθει, θέλει δεν θέλει, τι είναι η μέρα, αλλά και τι είναι η νύχτα. Διότι κάποια στιγμή θα νυχτώσει. Θα μάθει τι είναι η ζέστη, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει ο χειμώνας, θα μάθει και το κρύο. Θα μάθει τι θα πει δεξιά, τι θα πει αριστερά, τι θα πει πηγαίνω, τι θα πει έρχομαι, τι θα πει καλό, τι θα πει κακό. Και βέβαια τι θα πει ζωή και τι θα πει πάρα πολύ σωστή η επισήμανση, διότι σε αυτές τις συνθήκες, από τη στιγμή που λειτουργεί ο νόμος των αντιθέτων, υποχρεωτικά έχουμε το φαινόμενο της, δεν θα το έλεγα ζωή ή θάνατος, τώρα πια θα το έλεγα γέννηση και θάνατος, διότι η ζωή είναι αιώνια. Μάλιστα, σωστά. Η ζωή υπάρχει όπως και να έχει το θέμα, αλλά επάνω στον πλανήτη πλέον η ψυχή θα γεννηθεί σε ένα υλικό σώμα, αυτό το σώμα που έχουμε όλοι μας, θα ζήσει, θα πάρει τις εμπειρίες αυτές που χρειάζεται να πάρει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε σε ανάλυση, σε μεγάλη έκταση, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά επάνω σε αυτό. Και όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, θα πεθάνει. Θα κλείσει η πορεία αυτή του διπολισμού. Όμως, φαντάζομαι γίνεται κατανοητό ότι όλες αυτές τις γνώσεις που χρειάζεται η ψυχή μας, μπορεί να τις αποκτήσει σε ένα τέτοιο είδους διπολικό περιβάλλον. Αυτό που σας λέω έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Όλα αυτά είναι Πυθαγόρια, όλα ξεκινούν από τον Πυθαγόρα, ο οποίος μας έχει διασώσει, μας έχει παραδώσει μάλλον, τα 10 ζεύγη αντιθέτων, τα οποία μας τα διασώζει ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω, διότι ο Πυθαγόρας όχι μόνο ήταν αυτός που παρέδωσε αυτήν την θεωρία, ας το πούμε, του διπολισμού, τον νόμο του διπολισμού, τον νόμο των αντιθέτων, αλλά μας έχει δώσει συγκεκριμένα 10 ζεύγη, τα οποία περιγράφουν ποιες είναι ακριβώς αυτές οι 10 ιδιότητες, ας πούμε, οι 10 αντικσοότητες που πρέπει να γνωρίσουμε σαν ενσαρκωμένες οντότητες. Αν μου επιτρέπετε, είναι πάρα πολύ απλό. Τα ξέρουμε από τον Αριστοτέλη, ο οποίος μας τα έχει διασώσει στο πρώτο βιβλίο των Μετά τα Φυσικά, ένα μεγαλειώδες έργο που αποτελείται από 15 τόμους. Μόνο αυτό, αν μπορούσαμε να διαβάσουμε και να καταλάβουμε, νομίζω ότι η ζωή μας θα ήταν τελείως διαφορετική από αυτό που είναι σήμερα. Αλλά στην αρχή του πρώτου τόμου, στην δεύτερη-τρίτη σελίδα, ο Αριστοτέλης μας λέει ότι έχει από τον Πυθαγόρα να μας δώσει τα 10 ζεύγη, τα οποία είναι η μονάς και η διάς, το πέρας και το άπειρο, το περιττό και το άρτιο, το εν και το πλήθος, το δεξί και το αριστερό, το άρεν και το θύλι, το ήρεμο και το κινούμενο, το ευθύ και το καμπύλο, το φως, το σκότος και τέλος το αγαθό και το κακό. Μάλιστα. Όλα αυτά μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να τα βρείτε μέσα στον Αριστοτέλη, στα Μετά τα Φυσικά όπως σας είπα, και καλό είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να
προχωρήσει λίγο περισσότερο, να μπει σε αυτήν τη λογική, αυτά τα κείμενα πρέπει να τα έχει συνεχώς μαζί του και να προστρέχει ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η ιερή μας κληρονομιά που μπορεί να μας, πραγματικά να μας διαφωτίσει και να καταλάβουμε, να αρχίσουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή που και κάνουμε. Και για ποιο λόγο ήρθαμε. Το τι κάνουμε, για ποιο λόγο ήρθαμε, ακόμα και για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το φαινόμενο της ζωής, όπως ξέρεις είναι αυτά τα περίφημα αναπάντητα φιλοσοφικά ερωτήματα, έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθούν. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι υπάρχουν απαντήσεις και ότι αν προχωρήσουμε αυτόν τον κύκλο συναντήσεων, τις δούμε σιγά σιγά. Μέσα πάντοτε από τα αρχαία κείμενα και συγκεκριμένα εδώ μέσα από τον μύθο του Ηρός μας αποκαλύπτει πάρα πολλά ο Πλάτωνας. Πάντα μας κρατά σε αγωνία και πάντα περιμένουμε να ακούσουμε τη συνέχεια. Να προχωρήσω λοιπόν, διότι στο σημείο αυτό θα μπορούσα να δώσω ακόμα ένα στοιχείο συμπληρωματικό που θα αρχίσει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γνωρίζουμε και πάλι από τον Πυθαγόρα ότι η ψυχή μας είναι τριμερής. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό. Η περίφημη τριμέρεια της ψυχής, τα τρία μέρη της ψυχής, τα αναλύει διεξοδικότατα ο Πλάτωνας και στον Φέδρο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα τρία μέρη, το θυμοειδές και το επιθυμητικό και το λογιστικό. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ πιο εύκολα με την εικόνα που μας δίνει στο Φέδρο με τον Ηνίωχο. Είναι δύο άλογα που δεν έχουν λογική. Είναι ο λευκός ύπος που είναι το θυμοειδές και ο μέλας ύπος που είναι το επιθυμητικόν και ο Ηνίωχος ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει αυτά τα άλογα που είναι το λογιστικό. Αυτή είναι η περίφημη τριμέρεια της ψυχής. Είναι καθαρά πυθαγόρια η γνώση. Απλώς την περίπτωση των 10 αντιθέτων μας την διέσωσε ο Αριστοτέλης. Εδώ τώρα την τριμέρεια μας τη διασώζει ο Πλάτωνας. Θα ήθελα εδώ να μας πεις δύο λόγια για τον Βεβαίως, κάθε άλογο και, θα σας πω, και για τον Ηνίωχο. Πριν φτάσω όμως στο κάθε άλογο, γι' αυτό ξεκίνησα να το λέω το θέμα, υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι ότι αυτή η τριμέρεια που μόλις σας περιέγραψα έχει να κάνει με την ενσαρκωμένη ψυχή. Δηλαδή, ως τριμερής εκφράζεται η ψυχή μόνο όταν αποκτήσει σώμα και μετά. Η ψυχή πριν ενσαρκωθεί, όσο είναι στον ήλιο δηλαδή, αυτό που περιγράψαμε πριν, στην κατάσταση του μονόπολου, του μαγνητικού μονόπολου, είναι μονομερής. Εκεί δεν υπάρχει ακόμα τριμέρεια. Άρα, με ρώτησε, ήταν μία από τις ερωτήσεις, αν λείπει κάτι στην ψυχή. Λείπουν πολλά στην ψυχή, όχι μόνο κάτι, λείπουν πολλά. Αλλά το πρώτο πράγμα που της λείπει είναι ο νους. Η ψυχή, όπως το λέει και ο Πλάτωνας πάρα πολύ εύστοχα, είναι, τη χαρακτηρίζει άνους. Έτσι, αλφα στερητικό, χωρίς, δεν χωρίς έχει νου. Και πράγματι δεν έχει νου. Ο νους είναι κάτι που το αποκτάει με την ενσάρκωση και εδώ πάνε τα άλογα τώρα που Συγγνώμη, θα δούμε. Εκτός δεν έχει νου, δεν έχει μνήμη. Φυσικά και δεν έχει, διότι αν δεν έχει νου, σε δεν αυτή την κατάσταση δεν έχει μνήμη. Αλλά θα μου πείτε τώρα αυτό που έχω διερωτηθεί και εγώ πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν έχει νου, γιατί δεν έχει μνήμη και γιατί να γεννηθεί ατελής, ας το πούμε. Διότι διαπιστώνουμε, έτσι δεν είναι, ότι τις λείπουν πολλά. Μα αν δεν της έλειπαν πολλά, δεν θα ερχόταν να ενσαρκωθεί για να εξελιχθεί. Θα έμενε εκεί. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Όμως θέλω να μείνουμε και να σκεφτούμε το γιατί δεν έχει νου. Εδώ είναι το σημείο κλειδί. Γιατί η ψυχή δεν έχει νου. Θα επαναλάβω αυτά που είπα στην αρχή, ότι η ψυχή όταν βρίσκεται σε άσαρκη κατάσταση στο περιβάλλον του ηλίου, ως ηλιογενής, όπως μας είπε ο Πλούταρχος, ζει σε μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαμε, ζει σε ένα αιώνιο φως, σε μια αιώνια ζέστη, σε μια αιώνια ουδέτερη κατάσταση που δεν έχει να
προβληματιστεί για τίποτα. Η ψυχή δεν την ενδιαφέρει να πάει να βρει δουλειά, διότι πρέπει να φάει, ξέρω εγώ, να αγοράσει τρόφιμα ή να αγοράσει ρούχα ή να χτίσει σπίτι ή να πάρει αυτοκίνητο. Να καλύψει ανάγκες, τέλος πάντων. Δεν έχει καμία ανάγκη, έτσι. Λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν έχει καμία ανάγκη, ο νους της είναι άχρηστος. Τι να τον κάνει το νου, να σκεφτεί τι, αφού δεν έχει να σκεφτεί τίποτα. Αφού είτε είναι εδώ, είτε πάει παραπέρα, είτε είναι σήμερα, είτε είναι αύριο, είτε είναι χθες, είτε είναι μετά από 100 χρόνια, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βρίσκεται ακριβώς στις ίδιες συνθήκες. Είναι αντιμέτωπη με τις ίδιες καταστάσεις. Άρα, δεν της χρειάζεται ο νους. Δεν είναι άνους από κάποια κατασκευαστική. Από κάποιο κατασκευαστικό λάθος, ας το πούμε, ή από κάποια παράληψη. Είναι διότι σε αυτήν τη φάση της γέννησής της δεν της χρειάζεται. Όμως, για να αποκτήσει μνήμες, όπως μου είπες πάρα πολύ σωστά, προφανώς της χρειάζεται ο νους. Αλλά, όπως είπαμε πριν, της χρειάζεται και ένα διπολικό περιβάλλον, που είναι το περιβάλλον των πλανητών. Αυτό όμως είναι υλικό περιβάλλον. Έτσι, ο πλανήτης μας είναι ύλη. Τα σώματά μας είναι υλικά. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται είναι η ψυχή. Εδώ υπάρχει μια αναγκαιότητα τώρα πια και το λέω διότι η έννοια της ανάγκης είναι μια έννοια που θα μας απασχολήσει, υπάρχει μέσα στον μύθο του Ηρός. Ανάγκη σημαίνει ότι υποχρεωτικά πρέπει να γίνει κάτι. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα η ανάγκη ξέρουμε ότι πείθηκε τους θεούς, έτσι είναι... Το ξέρουμε πολύ καλά, και στην πράξη και στη θεωρία. Ακριβώς, είναι γνωστό το ρητό, ανάγκα και θεοί πείθονται. Άρα λοιπόν υπάρχει μία αναγκαιότητα από εδώ και πέρα, αν η ψυχή πρέπει να συνεχίσει, και πρέπει να συνεχίσει, και αυτό είναι δεδομένο, ότι πρέπει να συνεχίσει, θα πρέπει να εγκαταλείψει το περιβάλλον του ηλίου, και να βρεθεί σε ένα καινούριο περιβάλλον, στο οποίο θα γεννηθεί, διότι πρέπει να αποκτήσει υλικό σώμα. Αυτό είναι κάτι τελείως άγνωστο για την ψυχή μέχρι την πρώτη φορά που θα το κάνει. Και φυσικά η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Θα σας πω κάποια πράγματα και για τη διαδικασία, αφού πρώτα ολοκληρώσουμε αυτό εδώ, διότι είναι κάτι ακόμα που θέλω να καταλάβουμε. Νομίζω ότι αρχίζουμε να βάζουμε σε μία σειρά τα πράγματα έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αυτό που θέλω τώρα να καταλάβουμε είναι ότι αυτός ο νους που λέμε ότι πρέπει να αποκτήσει η ψυχή είναι άμεσα συνδεδεμένος και απόλυτα συνδεδεμένος με το φυσικό μας σώμα, το υλικό μας σώμα. Διότι ο νους είναι υλικός, είναι ο εγκέφαλός μας. Άρα ο νους και το σώμα είναι δύο έννοιες απολύτως συνδεδεμένες μεταξύ τους και αν θέλεις ακόμα και η συγκεκριμένη εμφάνιση του κάθε σώματος, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την ποιότητα του νου. Ο νους λοιπόν είναι υλικός. Άρα και έτσι αν το δούμε καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος που πριν δεν είχε νου είναι διότι πριν δεν είχε ύλη. Στην άλλη κατάσταση, δεν θα μπορούσε να έχει νου, εκτός ότι της είναι άχρηστος σε εκείνα τα δεδομένα. Τώρα όμως είναι σε αυτά τα δεδομένα, είναι στα δεδομένα του διπολισμού. Εδώ έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα 10 ζεύγη αντιθέτων και κυρίως έχει να τα αντιμετωπίσει διότι η λογική μας λέει ότι αν θέλουμε να μάθουμε κάτι, το μαθαίνουμε μόνο μέσα από την λειτουργία των αντιθέτων. Λογικό το ακούω. Είναι λογικό. Ακριβώς αυτό που δεν μπορούσαμε εκεί. Διότι πώς είναι δυνατόν να εξηγήσεις σε κάποιον που βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με αιώνιο φως, μια ατελείωτη ημέρα, πώς είναι δυνατόν να το εξηγήσεις αυτού του ανθρώπου τι είναι το σκότος. Με τίποτα. Ό,τι και να του πεις, όπως και να το περιγράψεις, αν δεν το βιώσει, δεν μπορεί. Όπως το λες, δεν μπορεί ούτε να το φανταστεί. Δηλαδή θα έχει μια τελείως ασαφή γνώμη για κάτι που είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει αν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον. Διότι αν δεις μια φορά τη νύχτα, καταλαβαίνεις, αυτό είναι νύχτα. Δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει κανένας τίποτα. Το ξέρεις, το έχεις καταλάβει. Είναι μέσα στη ζωή. Αντίστοιχα, το ότι
είναι, κάνει ζέστη και σε λίγο καιρό θα κάνει κρύο, δεν χρειάζεται να μου το διδάξει κανένας, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Όπως ακριβώς το πρωί θα ξημερώσει και θα δω με τα μάτια μου το φως του ηλίου, έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή μέσω βιωμάτων, μέσω εμπειριών, θα αρχίσω να καταλαβαίνω και να συνειδητοποιώ πράγματα και καταστάσεις και που αν δεν το ζούσα με τα μάτια μου και με το σώμα μου πάλι στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω να καταλάβω τίποτα. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι η διαδικασία της ενσάρκωσης έχει κρύβει μέσα της, έχει από πίσω της μια τεράστια λογική και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά που σας λέω. Αυτό τώρα είναι ένα ελάχιστο κομματάκι να πάρουμε μια πρώτη για να μπούμε σε μια πρώτη ιδέα. Ακριβώς. Δεν γίνεται να τα πάρουμε, να τα πούμε όλα από την αρχή. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε με κάτι πολύ σημαντικό. Μπήκαμε κατευθείαν στην ώρα της κρίσης, το πώς κρινόμαστε μετά την, όταν ολοκληρωθεί η ζωή και πάμε στον θάνατο. Τώρα πάμε πιο πίσω από αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά και ενδεχομένως την επόμενη φορά θα πάμε ακόμα πιο πίσω. Διότι, ξέρετε, στον ελληνικό τρόπο σκέψης υπάρχει αυτό το άμα πρόσω και ο πίσω. Ότι για να πας δηλαδή μπροστά, θα πας πρώτα πίσω. Και πηγαίνεις συνεχώς μπρος-πίσω, για να συνδέεις με τα προηγούμενα και να μπορείς να προχωράς. Μάλιστα. Είναι μια επίσης καθαρά φιλοσοφική λογική που πρέπει να αναπτύξουμε. Άρα λοιπόν, το θέμα της τριμέρειας πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η τριμέρεια αφορά μόνο την ενσαρκωμένη ψυχή και τώρα όταν λέμε τριμέρεια εννοούμε τον νου που θα έλεγα έρχεται πακέτο με το σώμα γιατί και τα δύο είναι υλικά. Το υλικό σώμα έχει μέσα του τον υλικό νου και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε όλα αυτά να τα διαχειριστούμε, να τα σκεφτούμε και να τα καταλάβουμε είναι ο νους μας. Βέβαια τώρα το πόσο και πού μπορεί να φτάσει ο νους, αυτό είναι καθαρά πάλι το θέμα της εξέλιξης. Σίγουρα δεν έχουμε όλοι τις ίδιες νοητικές δυνατότητες. Όχι γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα να τις έχουμε, αλλά γιατί κάποιος έχει προσπαθήσει περισσότερο και κάποιος λιγότερο. Και παίζει ρόλο, παίζουν και άλλα πράγματα. Φυσικά. Και η παιδεία και το εξωτερικό περιβάλλον και το σπίτι και τα πολλά, πάντα, πολλά. Τα πάντα. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς λειτουργούν. Ο νους λοιπόν είναι το ένα μέρος της τριμέρειας της ψυχής. Πολλές φορές όταν ακούμε ότι ο νους είναι μέρος της ψυχής μας φαίνεται περίεργο, διότι έτσι λέει όμως, είναι μέρος της ψυχής. Ένα από τα τρία κομμάτια της ψυχής είναι ο νους. Ένα δεύτερο κομμάτι της ψυχής είναι η ίδια η ψυχή, είναι αυτό που είπαμε ότι η μονομερής ψυχή που γεννήθηκε στον ήλιο, αυτό το κομμάτι είναι που ενσαρκώνεται και αυτό το κομμάτι είναι που διασπάται ας το πούμε και αποκτά νου για να μπορεί να σκέφτεται, για να μπορεί να αξιολογεί το γήινο, υλικό, διπολικό περιβάλλον, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι της τριμέρειας που είναι αρκετά μυστηριώδες και που γίνεται συχνά ένα τεράστιο μπέρδεμα, διότι αυτό το τρίτο κομμάτι είναι το πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα είναι κάτι που για να καταλάβουμε τι είναι και πώς λειτουργεί, θα πρέπει να προχωρήσουμε αρκετά, να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Όμως αυτά τα τρία είναι η τριμέρεια της ψυχής, η ψυχή, ο νους και το πνεύμα, τα οποία και τα τρία βρίσκονται μέσα στο σάρκινο, στο υλικό σώμα. Μέσα στον άνθρωπο όπως μέσα τον γνωρίζουμε. Στον άνθρωπο. Τώρα το πνεύμα, επειδή είναι πολύ παρεξηγημένο και χρησιμοποιείται έτσι Εβραίος, πνευματικός άνθρωπος, ναι. Πνευματικό το ένα, πνευματικό το άλλο, δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Με τη φιλοσοφική άποψη, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που λέμε πνευματικός άνθρωπος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την πραγματική διάσταση του πνεύματος. Όμως δεν θα επεκταθώ περισσότερο σήμερα σε αυτό το θέμα, διότι πρέπει πρώτα να δούμε τα προηγούμενα, τα δύο πρώτα. Αυτό που θέλω όμως να κρατήσουμε για σήμερα είναι ότι πρέπει να
καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι άλλο πράγμα ο νους και άλλο πράγμα το πνεύμα. Και αυτό το τονίζω διότι σε πάρα πολλά βιβλία, όποιος θελήσει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και αρχίσει να ψάχνει, θα δει στη βιβλιογραφία να λέει το ο νους ή το πνεύμα, εννοώντας δηλαδή ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι διαφορές είναι τεράστιες και θα γίνουν κατανοητές πολύ σύντομα όταν ξεκινήσουμε να δούμε όλη αυτή την εξελικτική πορεία. Ένας λόγος καταρχήν που δεν είναι το ίδιο είναι διότι, όπως είπαμε, ο νους είναι υλικός, ενώ το πνεύμα, όπως το λέει και πάλι η λέξη, είναι αέρας, είναι άειλο και έχει τελείως άλλη χρησιμότητα. Επομένως, αυτές οι γνώσεις είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει, το πρώτο εφόδιο που θα πρέπει να έχει κάποιος για να ξεκινήσει να κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα της ενσάρκωσής μας. Τώρα, αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό και ελπίζω ότι έχει γίνει κατανοητό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Όχι, δεν είναι. Απλά το θέμα είναι ότι για κάποιον που ακούει όλους αυτούς τους ορισμούς για πρώτη φορά, ναι, είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει θέμα με δυσκολία, ακριβώς, αλλά με κάτι τελείως καινούριο που πρέπει ο νους μας να το κατανοήσει, να το εμπεδώσει και σιγά σιγά να το βάλει μέσα στη ζωή του και γιατί όχι και στην καθημερινότητά. Ακριβώς του. Αυτό είναι που λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι πολλές φορές πρωτάκουστα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει περιβάλλον μονόπολου, τι σημαίνει ήλιος, να ζεις στον ήλιο. Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Παρ' όλα αυτά δεν το έχουμε ακούσει όμως. Γιατί δεν χρειάστηκε και να το σκεφτούμε ποτέ. Ναι. Καμιά φορά στο σχολείο ασχολούμαστε με πράγματα δευτερεύοντα, ας μου επιτραπεί ο όρος, και χάνουμε την ουσία. Αυτή την ουσία λοιπόν να προσπαθήσουμε να την ξαναβρούμε. Γι' αυτό μαζευτήκαμε. Γι' αυτό μαζευτήκαμε. Αυτός είναι ο λόγος των συναντήσεων. Και να προχωρήσω λοιπόν λίγο ακόμα για να συνδέσουμε όλη αυτή τη διαδικασία της ενσάρκωσης με το τι συμβαίνει τώρα από συμπαντικής πλευράς. Διότι πάντα η ελληνική σκέψη συνδέει τον μικρό κόσμο του ανθρώπου με τον μακρό κόσμο του σύμπαντος. Ακόμα και αυτά τα τρία μέρη της ψυχής είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένα ουράνια σώματα, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Όχι σήμερα, στην συνέχεια. Αλλά σήμερα αυτό που πρέπει να δούμε, να καταλάβουμε για να τα συνδέσουμε όλα αυτά, σας μίλησα πριν για την ανάγκη. Είναι αυτή η ανάγκη η οποία αναγκάζει την ψυχή να ενσαρκωθεί. Είναι πολύ ωραία η λέξη. Και ξέρετε κάτι, η ανάγκη λέει ότι αν δεν υπήρχε η έννοια της ανάγκης, ενδεχομένως η ψυχή να μην ενσαρκωνόταν ποτέ. Εντάξει, θα είχε γεννηθεί εκεί, θα ζούσε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια και θα πέθαινε εκεί χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Το σύμπαν όμως δεν το θέλει αυτό, από ό,τι φαίνεται. Το σύμπαν γέννησε τις ψυχές ακριβώς γιατί θέλει να προχωρήσει σε μία εξελικτική πορεία. Αλλά κοιτάξτε τώρα τη σύνδεση. Δεν γέννησε τις ψυχές κάπου αλλού, κάπου σε ένα περιβάλλον που ενδεχομένως θα φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε να το κάνει, αλλά τις γέννησε στον ήλιο. Ταυτοχρόνως έφτιαξε τον ήλιο έτσι ώστε να αποτελεί το κέντρο, τη βάση του ηλιακού μας συστήματος, για να δημιουργηθούν γύρω του οι πλανήτες, η ύλη δηλαδή, και να μπορέσει ακριβώς να στείλει την ψυχή που ο ήλιος δημιούργησε σε ένα πλανήτη για να μάθει τους νόμους του διπολισμού. Όλα αυτά περιγράφονται με πάρα πολλές λεπτομέρειες στον μύθο του Ηρός και είναι τα θέματα που θα συνεχίσουμε σιγά σιγά να δούμε πιο διεξοδικά, το κάθε ένα ξεχωριστά. Διότι το κάθε ένα θέμα από εδώ και πέρα έχει τεράστια βαρύτητα και αξία. Και για να πάρετε μία ιδέα, θα ήθελα να σκεφτούμε
αυτή την πάρα πολύ γνωστή έννοια που επίσης ξέρουμε από το, τα παιδικά μας χρόνια, το ηλιακό σύστημα. Έχουμε λέει ένα ηλιακό σύστημα. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, θα καταλάβουμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που λέμε είναι λάθος. Τουλάχιστον τώρα είναι λάθος, διότι η λέξη σύστημα παραπέμπει σε τουλάχιστον δύο όμοια αντικείμενα, ας το πούμε. Οντότητες, δύο όμοιες οντότητες. Για να έχω σύστημα, σημαίνει ότι έχω τουλάχιστον δύο όμοια πράγματα. Διαφορετικά, τι σύστημα. Ακυρώνεται από μόνη της η έννοια. Λέμε λοιπόν ηλιακό σύστημα. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον δύο ήλιους. Τους έχουμε? Δεν ξέρω, με σένα όλα είναι πιθανά. Όχι, δεν τους έχουμε, διότι αυτό που λέει ηλίου φαϊνότερον. Θα βγούμε έξω το πρωί, θα δούμε έναν ήλιο να ανατέλει, έναν ήλιο να δει. Άρα, το ηλιακό σύστημα, σαν έννοια, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι λάθος, διότι ενδεχομένως, όπως θα δούμε, μπορεί αυτή η κατάσταση να υπήρχε κάποτε στο παρελθόν και έχει μείνει το κατάλοιπο, το ηλιακό σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ηλιακό σύστημα, έχουμε πλανητικό σύστημα. Και πλανητικό σύστημα σημαίνει, εάν ο κάθε πλανήτης είναι ένα δίπολο, ένας διπολικός μηχανισμός προκειμένου να μάθουμε πράγματα, γνώσεις και εμπειρίες, σημαίνει ότι έχουμε ένα σύστημα πλάνης. Σημαίνει ότι αυτό το οποίο μαθαίνουμε στο διπολισμό δεν είναι πραγματικό. Δεν είναι αλήθεια. Γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και εκπαιδευτικούς λόγους για να μάθει η ψυχή, αλλά τίποτα από όλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε στον διπολικό κόσμο δεν είναι αλήθεια. Και νομίζω είναι και εύκολο να το αποδείξουμε. Δηλαδή τώρα είναι νύχτα. Είναι νύχτα πραγματική? Στο άλλο ημισφαίριο της Γης είναι μέρα. Εάν φύγουμε από τη Γη, δεν τίθεται καν θέμα μέρας και νύχτας. Για μας όμως τώρα νύχτωσε. Κάνει κρύο, μα από την άλλη πλευρά κάνει ζέστη. Από εδώ είναι δεξιά, αλλά γιατί να μην είναι το αριστερά και να είναι από εκεί το δεξιά, αν το δω από ένα άλλο σημείο. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι αυτός ο πλανήτης, όπως το λέει και η λέξη, είναι ένα σύστημα πλανητών, ένα σύστημα πλάνης, φτιαγμένο έτσι ώστε αφενός μεν να μας δίνει τις γνώσεις που χρειαζόμαστε. Να δίνει στην ψυχή τις γνώσεις. Να δώσει ακριβώς στην ψυχή τις γνώσεις που χρειάζεται για να προχωρήσει, να ενδυναμωθεί και να προχωρήσει. Θα δούμε πού και γιατί. Γιατί και αυτό είναι σαφές αυτή τη στιγμή, έτσι. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Αρκεί να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι. Το ηλιακό σύστημα δεν είναι δεδομένο. Το ότι ζούμε σε συνθήκες διπολισμού, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ό,τι ζούμε, μα ό,τι ζούμε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα τεράστιο ψέμα. Θέλετε να το πείτε Matrix, πείτε το Matrix. Θέλετε να το πούμε ότι... Να βάλουμε μέσα και την έννοια της μοίρας, θα τη βάλουμε και τη μοίρα σιγά σιγά, διότι εδώ είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του αρχαίου κειμένου. Αυτή η ανάγκη, η οποία στην ελληνική μυθολογία είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι η μητέρα των τριών μοιρών. Αφού λοιπόν η ανάγκη μας αναγκάζει να εσαρκωθούμε, έχει και τρεις κόρες που είναι οι τρεις μοίρες, που είναι νομίζω αρκετά γνωστά τα ονόματά τους, η Λάχισης, η Κλωθό και η Άτροπος, οι οποίες συντελούν στο να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο, η κάθε μία ένα απολύτως συγκεκριμένο περιβάλλον, που σε κάθε ένα από αυτά τα περιβάλλοντα η ψυχή μας έχει να μάθει και να κάνει διαφορετικά πράγματα. Οι τρεις μοίρες καταρχήν συνδέονται με τη μοίρα μας. Αυτό που
όλοι ξέρουμε και όλοι λέμε και όλοι φοβόμαστε ίσως ότι είναι μοιραίο να συμβεί αυτό, είναι μοιραίο να συμβεί το άλλο, η μοίρα στάθηκε κακή απέναντί μας, ας πούμε, μας χτύπησε η μοίρα, δεν ξέρω τι άλλο. Μοιραίο. Αλλά πάντα, ναι. Πάντα αυτή η έκφραση. Ναι. Υπάρχει όμως η μοίρα. Μάλλον να το θέσω πιο σωστά. Η μοίρα υπάρχει, είναι δεδομένο και θα σας πω κάποια πράγματα ακόμα πιο συγκεκριμένα. Η μοίρα είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Αλλά εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να προβληματιζόμαστε, ίσως για το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να προβληματιστούμε. Εάν υπάρχει αυτή η μοίρα, δηλαδή όλο αυτό που σας περιέγραψα, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί βάσει ενός συγκεκριμένου μηχανισμού. Εδώ βλέπουμε έναν μηχανισμό, πραγματικά γεννάει τις ψυχές, τις κρατάει για ένα διάστημα εκεί, τις μεταφέρει κάπου αλλού για να προχωρήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό γίνεται βάση δηλαδή συγκεκριμένου σχεδίου. Εάν λοιπόν όλα αυτά γίνονται βάση αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου, αυτή η ελεύθερη βούληση την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε σαν άνθρωποι, πού είναι, πώς λειτουργεί, υπάρχει καταρχήν? Διότι με αυτά που σας είπα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Υπάρχει μία μοίρα που καθορίζει τα πάντα. Εάν λοιπόν όλα αυτά είναι καθορισμένα βάσει της μοίρας που είναι κόρη της ανάγκης, που αναγκαστικά έφτιαξε αυτό το σύστημα, θα πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ για το τι κάνουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Διότι και να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, είναι όλα δετερμινιστικά και ξέρετε αυτά τα... θα πρέπει να προβληματιστούμε τι κάνουμε εδώ που είμαστε, τι ελέγχουμε. Ελέγχουμε κάτι ή αν δεν ελέγχουμε και πράγματι είναι όλα μοιραία, μπορούμε να ελέγξουμε. Μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε να επέμβουμε, πολύ σωστό. Εδώ λοιπόν θα σας πω, μια και είπαμε για τα τρία μέρη της ψυχής, ότι αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα, καταρχήν το λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός έμβιος οργανισμός που μπορεί να αναπτύξει ελεύθερη βούληση, έτσι, λογικό είναι αυτό, αλλά αν μπορεί να το κάνει αυτό, αυτό συμβαίνει ακριβώς διότι έχει αυτήν την τριμέρεια της ψυχής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ζώα, μας τα λέει πολύ αναλυτικά αυτά ο Πυθαγόρας, τα ζώα δεν έχουν τριμέρεια. Η ψυχή των ζώων έχει διμέρεια. Είναι διμερής. Δηλαδή έχει μόνο θυμοειδές και επιθυμητικό. Τι δεν έχει δηλαδή? Δεν έχει τον ηνίωχο, δηλαδή το πνεύμα. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που κι εμείς έχουμε την, ας το πούμε, το έχουμε εν δυνάμει. Έχουμε τις προδιαγραφές. Έχουμε τις προδιαγραφές, ναι. Αυτό το πνεύμα είναι που όταν το αναπτύξουμε θα μας δώσει την ελεύθερη βούληση. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε την επόμενη φορά. Ελπίζω να, αν ξεκινήσουμε από εδώ, να το δούμε σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα επάνω σε αυτό, ως προς το αν υπάρχει ελεύθερη βούληση και πώς μπορούμε να την επιτύχουμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό το θέμα. Είναι το θέμα που σχετίζεται ξεκάθαρα με την εξέλιξή μας, με την εξελικτική μας πορεία. Αλλά για να ολοκληρώσουμε για σήμερα, θα ήθελα να επιστρέψω στις τρεις μοίρες, να πω δύο πράγματα που και αυτά θα ήθελα να τα κρατήσουμε και να τα γνωρίζουμε, αν είναι δυνατόν, για την επόμενη φορά, που έχει να κάνει με την λειτουργία αυτών των τριών μοιρών. Καταρχήν, η μοίρα, όπως ξέρουμε και από το σχολείο, οι μοίρες είναι κάτι με το οποίο μετράμε χώρο. Έτσι δεν είναι? Χώρο. Παίρνουμε το μυρογνωμόνιο και λέμε ότι από εδώ μέχρι εκεί ορίζουμε έναν χώρο. Άρα λοιπόν όταν μας λέει ότι η ανάγκη γεννάει τρεις μοίρες, αυτό σημαίνει ότι η ανάγκη γεννάει, δημιουργεί τρεις χώρους διαφορετικούς. Αυτοί οι τρεις διαφορετικοί χώροι, νομίζω αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι συνδέονται με τα τρία διαφορετικά μέρη της ψυχής μας. Και με τρεις διαφορετικά ουράνια σώματα. Τον ήλιο, τη σελήνη και τη γη που θα το δούμε σε ανάλυση την επόμενη φορά. Όμως, το περίεργο είναι ότι μέσα στον μύθο του Ηρός,
αυτά ονόματα των τριών μυρών, που όπως είπαμε είναι η Λάχισης, η Κλωθό και η Άτροπος, μας λέει ότι η μεν Λάχισης συνδέεται με το παρελθόν, η Κλωθό με το παρόν και η Άτροπος με το μέλλον. Και βλέπουμε ότι ενώ η μοίρα είναι, αναφέρεται στον χώρο, ξαφνικά της δίνει υποστάσεις χρονικές. Και δημιουργούνται τρεις χώροι που ένας σχετίζεται με το παρελθόν, ένας με το παρόν και ένας με το μέλλον. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες γνώσεις που οφείλουμε να τις γνωρίσουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην αυτό που μάθαμε να λέμε εξελικτική πορεία της ψυχής μας. Νομίζω ότι πήραμε μία πρώτη ιδέα και ότι μετά από τις σημερινές αναλύσεις, καταρχήν θεωρώ ότι απαντήσαμε σε αυτές τις ερωτήσεις που τέθηκαν, όσο γίνεται πάντοτε να απαντήσουμε και όσο γίνεται να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά έχοντας σαν δεδομένο πλέον αυτές τις συγκεκριμένες γνώσεις, θα μπορέσουμε από την επόμενη φορά να αρχίσουμε να εξετάσουμε την πορεία, το ταξίδι αν θέλεις, αυτής της ψυχής από την άσαρκη κατάσταση του ήλιου μέχρι την ένσαρκη κατάσταση του πώς βρίσκεται στη γη. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να δούμε μπροστά μας είναι ολόκληρη η διαδικασία της ενσάρκωσης της ψυχής και κατ' επέκταση της λειτουργίας της ζωής μας. Δηλαδή, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ που έχουμε αυτό το σώμα, που μπορούμε να μάθουμε πράγματα, που μπορούμε να προσφέρουμε στην ψυχή μας αυτά που δεν μπορούσε πριν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο και να καταφέρουμε μέχρι το τέλος της αυτής της ζωής να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καταρχήν καλύτεροι άνθρωποι και κατά δεύτερον να αρχίσουμε να εκπληρώνουμε το στόχο και το σκοπό της ζωής μας. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα κλείσω λέγοντας, δίνοντας μια υπόσχεση ότι την άλλη φορά θα επιμείνω στο Γιώργο να μας μιλήσει για το άσπρο άλογο, για το μαύρο άλογο και για τον ηνίοχο, γιατί πραγματικά δίνουν απόλυτα, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα αυτή την τριμέρεια της ψυχής. Οι εικόνες βοηθούν πάρα πολύ. Πάντοτε όταν έχουμε ένα σχήμα ή μια εικόνα μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτό που η φαντασία μας είναι δύσκολο πάντοτε να συλλάβει. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ονειρεύομαι να εξελιχθούμε σαν ψυχές και σαν άνθρωποι και να μπορέσουμε, μιας και έχουμε και Χριστούγεννα τις επόμενες μέρες και νέα χρονιά, να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να αρχίσουμε σιγά σιγά και δειλά να έχουμε ελεύθερη βούληση, να καταλάβουμε τι είναι η ελεύθερη βούληση, να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι επειδή επιλέγουμε κάτι και δεν επιλέγουμε κάτι άλλο, είμαστε ελεύθερα όντα και κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι αυτή. Και να βρούμε σιγά σιγά λίγη καλοσύνη και πολύ αγάπη μέσα στην ψυχή μας, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να εξελιχθούμε. Και αυτό είναι και το νόημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Εγώ σας ευχαριστώ. Και στο επανειδήν. Βεβαίως.